Η μείωση του δημοσίου χρέου σε ποσοστό έως και 24% του ΑΕΠ φέρνει το νέο πακέτο βοήθειας της Ελλάδας που φτάνει στο συνολικό ποσό των 158,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, τα 109 δισεκατομμύρια αφορούν σε δάνεια, 60 δισεκατομμύρια ευρώ νέα βοήθεια της Τρόικας και 49 δισεκατομμύρια από υπόλοιπα δανείων που δεν έχουν εκταμιευθεί, ενώ οι ιδιώτες θα διαγράψουν εθελοντικά χρέος 49,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, 37 δισεκατομμύρια μέσω ανταλλαγής ομολόγων λήξεως έως το 2020 με νέα 30 ετούς διάρκειας και 12,6 δις μέσω της επαναγοράς ομολόγων στη δευτερογενή αγορά. Τα νέα δάνεια που θα χορηγηθούν στην Ελλάδα θα επιμηκυνθούν από τα 7,5 στα 15 έως και 30 έτη, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιμήκυνσης και για τα υφιστάμενα δάνεια. Το επιτόκιο των δανείων μειώνεται από το 4,5 στο 3,5%, ενώ δίνεται και δεκαετής περίοδος χάριτος, κατά την οποία η Ελλάδα θα αποπληρώνει μόνο τόκους. Για απαλλαγή της χώρας από το βραχνά της χρεοκοπίας, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός. Σε όλες τις μάχες που δώσαμε μέχρι σήμερα, σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων. Κάναμε μεγάλες θυσίες, αλλά όπως είχα δεσμευτεί. Οι θυσίες αυτές δεν πήγαν χαμένες. Οι ιστορικές αποφάσεις που παλέψαμε και επιτύχαμε είναι η δικαίωση των προσπαθειών μας. Απαλλάχτηκε ο λαός μας από το βραχνά της χρεοκοπίας. Κομβική σημασία για τη διασφάλιση των ελληνικών τραπεζών είναι η συμφωνία για την ομαλή συνέχιση της ρευστότητας προς τις τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με εγγυήσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, αλλά και η δέσμευση για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάπτυξη, που στο αρχικό σχέδιο της συμφωνίας αναφερόταν ως Ευρωπαϊκό Σχέδιο Μάρσαλ. Η ελάφρυνση του χρέους μόνο από το σκέλος της συμμετοχής των ιδιωτών ανέρχεται σε 26,1 δισεκατομμύρια ευρώ ή 12% του ΑΕΠ, ενώ με τη μείωση των επιτοκίων αλλά και την προσέλκυση νέων κεφαλαίων και την επαναγορά χρέους, το όφελος αναμένεται ακόμη και να διπλασιαστεί. Το νέο πακέτο, οι δανειακές ανάγκες της χώρας καλύπτονται πλήρως μέχρι το 2020, ενώ το μέσο επιτόκιο δανεισμού για τα επόμενα 40 χρόνια πέφτει κάτω από το 5%. Μάλιστα, για τα 5 πρώτα κρίσιμα χρόνια έως το 2016, το επιτόκιο είναι ακόμη χαμηλότερο στο 4%. Για συμφωνία που θα αφήσει τη χώρα με τη ρετσινιά της επιλεκτικής χρεοκοπίας, έκανε λόγο ο Αντώνης Σαμαράς. Τώρα πλέον είναι δυστυχώς πολύ πιθανό να προκύψει τις επόμενες μέρες προσωρινή επιλεκτική χρεοκοπία, που αποτελεί αναμφίβολα ρετσινιά για την Ελλάδα και την οικονομία της, μια που θα είμαστε η πρώτη και η μόνη ως τώρα χώρα της Ευρωζώνης που υπαγόμαστε σε ένα τέτοιο καθεστώς. Η συμφωνία για τη συνέχιση της παροχής ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να δώσει ανάσα και στην πραγματική οικονομία, ενώ οι Έλληνες καταθέτες απολαμβάνουν τη μεγαλύτερη προστασία στην Ευρώπη, όπως τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών. Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι ίσως το πιο εγγυημένο και ασφαλές τραπεζικό σύστημα στην Ευρώπη, για να μην πω και ευρύτερα. Τα stress test έδειξαν ικανοποιητικά αποτελέσματα, υπάρχει κεφαλαιακή επάρκεια, τώρα υπάρχει ένα τεράστιο κέλυφος προστασίας πάνω από τις ελληνικές τράπεζες. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ομπρέλα προστασίας. Στα σημεία του σχεδίου που μένει να διευκρινιστούν είναι το ποιες θα είναι οι εμπράγματες εγγυήσεις που ζητούνται από την Ελλάδα έναντι της νέας βοήθειας, καθώς και το πόσο θα διαρκέσει η ανταλλαγή των ομολόγων που θα φέρει τη χώρα σε αξιολόγηση selective default από τους οίκους. Κλειδί επίσης παραμένει και το κατά πόσο η υπογραφή του νέου μνημονίου ή της νέας δανειακής σύμβασης θα απαιτήσει και νέα μέτρα, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να υποστηρίζει ότι όσο διατηρείται η ίδια πολιτική θα διωγγώνονται ελλείμματα και χρέη, ενώ ο Πρωθυπουργός τονίζει πως δεν θα απαιτηθούν νέα μέτρα αρκεί να εφαρμοστεί το μεσοπρόθεσμο. Όχι νέα μέτρα, βεβαίως με την απλή προϋπόθεση ότι εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε στο πρόγραμμά μας και τα εφαρμόσουμε σωστά, να κάνουμε τις αλλαγές ακριβώς και όπως έχω πει και παλαιότερα και εδώ, όσο πιο γρήγορα και όσο πιο αποτελεσματικά, τόσο όχι μόνο δεν θα έχουμε νέα μέτρα, τόσο θα υπάρχει και ελάφρυνση σε ό,τι αφορά το υπάρχον πρόγραμμα. Υπάρχουν όμως στην απόφαση και σκοτεινά σημεία. Γιατί η χθεσινή συμφωνία προϋποθέτει δύο πράγματα. Και την επιτυχία του μεσοπρόθεσμου, αλλά και νέα δανειακή σύμβαση με το μηχανισμό στήριξης, δηλαδή νέα μέτρα. Και ρωτάω την κυβέρνηση, τι θα γίνει αν συνεχιστεί η αποτυχία ολόκληρης αυτής της πολιτικής? Σοφία Δίντσα, σειρά συναντήσεων με στελέχη της Αμερικανικής κυβέρνησης.